Α, θα πάω στον Άδωνη Γεωργιάδη. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Να είστε καλά. Είχαμε δύο θέματα θα κουβεντιάσουμε μαζί σας. Το ένα θέμα είναι αυτό που έγινε στο Ελληνικό προχτές με την αρχή των κατεδαφίσεων των παλιών κτηρίων. Αυτό πότε ολοκληρώνεται, κύριε Υπουργέ, αυτή η διαδικασία? Καταδαφίσεις ή το έργο εν γέννη? Όχι, όχι, κατεδαφίσεις πότε ολοκληρώνεται? Καταδαφίσεις μέχρι περίπου το τέλος του χρόνου. Α, έχει δρομολόγιο αυτό, έτσι. Έχει ξυλωθεί. Καλά, 990 και... κτίρια. Είναι τα ξυλωθεί και ο διάδρομος και να καθαρίσει ο χώρος. Μόνο τα κτίρια ή και η άσφαλτος θα έχει βγει από τους αεροδιαδρόμους? Όχι, και η άσφαλτος. Θα ξυλωθεί ο διάδρομος. Θα ξυλωθεί όλο, ναι. Και παραλλήλως ακούω, διάβασα ότι θα υπάρχουν και εργασίες. Όντως. Τι εργασίες εννοείται? Για να γίνουν οι υπόλοιπες εργασίες πρέπει να είναι χωράφι. Α, δεν θα υπάρχει, δηλαδή μέχρι τέλος του χρόνου, αυτού του χρόνου θα έχουμε τις κατεδαφίσεις. Το έργο αυτό για να ξεκινήσει η εξκαφή, ναι, πρέπει πρώτα να έχει γίνει χέρσο. Πρώτα θα γίνει χέρσο. Μάλιστα. Και θα μείνουν όρθια τα κτίρια που είναι διατηρητέα και τα οποία πρόκειται να αξιοποιηθούν. Ναι, όσα μείνουν, ναι. Θα καθαρίσει ο χώρος και μετά πάνε οι εξκαφή για να αρχίσουν την εξκαφή. Άρα λοιπόν οι κανονικές εργασίες για να αρχίσει το έργο θα αρχίσουν από το 21, από τις αρχές του. Κανονικές είναι αυτές που ζούμε τώρα. Έτσι ξεκινάει το έργο. Αυτό είναι ο προγραμματισμός του. Ο προγραμματισμός του έργου είναι να ξεκινήσει με αυτό. Δεν λέτε, εσείς... Δεν μπορεί να ξεκινήσει αλλιώς. Εσείς καλά, μέσα σας. Να σκάβεις ενώ δίπλα πρέπει να γκρεμίζεις. Όχι, πρέπει να φτιάξεις, ρε παιδί μου, τα πέταλα για να πέσουν στην οικοδομή. Πρέπει να σκάψεις πρώτα, να φτιάξεις τα θεμέλια. Εγώ άλλο ρωτάω. Εσείς ως αρμόδιος υπουργός που ξέρετε και το παρασκήνιο, φοβάστε για το εάν μπορέσει να ξεκινήσει η επένδυση ή έχει τεράστιες δυσκολίες πέρα από πολιτική ευθύνη και... Να σας το πω διαφορετικά. Η εταιρεία Λάμδα ανέλαβε να πληρώσει από προχθές μερικές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για να κάνει τις κατεδαφίσεις. Λέτε η εταιρεία Λάμδα να κάνει αυτά τα έξοδα? Δεν λέω τίποτα. Επειδή ούτε φοβάται εγώ, ότι θα μείνει το έργο στη μέση. Ούτε εγώ ούτε εσείς. Έχει δεν λήξει λέω. Η ιστορία. Το ωραία, έργο αυτό θέλω να ακούσω. Ότι, ο αρμόδιος υπουργός με διαβεβαιώνει, μας διαβεβαιώνει, διαβεβαιώνει τον ελληνικό λαό ότι έχει λήξει. Λοιπόν, τώρα θα γίνει το έργο. Ξεκίνησε τώρα το δεύτερο. Σε 3,5 χρόνια θα έχουμε ολοκληρωμένη την πρώτη του φάση. Ωραία, πριν από λίγα δευτερόλεπτα είπατε και κάτι και παρακαλώ να το διευκρινίσουμε. Διάβασα στο διαδίκτυο βέβαια ότι αυτές οι κατεδαφίσεις γίνονται με έξοδα του ελληνικού δημοσίου. Πριν από λίγο είπατε πλήρωσε κάποια εκατομμύρια η Λάμπτα για τις κατεδαφίσεις. Τι ισχύει από τα δύο, κύριε Υπουργέ? Τα fake news και τα ψεύδι του ΣΥΡΙΖΑ στην περίπτωση αυτή έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Ναι. Και εκεί που πραγματικά τρελάθηκα, όταν διάβασα το άρθρο του κυρίου Σπίτζη, πρώην Υπουργού Υποδομών του ΣΥΡΙΖΑ, που έγραφε ότι τα έξοδα πληρώνουν το ελληνικό δημόσιο. Ναι, αυτό είδα και εγώ, ναι. Πρώτον, έχουμε περάσει νόμο στη Βουλή και κάναμε συζήτηση στη Βουλή, στον οποίο νόμο ρητός προβλέπεται ότι τα έξοδα των κατεδαφίσεων τα πληρώνει η εταιρεία. Υπάρχει νόμος. Βγήκε ΦΕΚ. Βάσει του νόμου έγινε η σύμβαση με τη Λάμδα και την ελληνικό ΑΕΠΣΟ. Αλλά θα πω και το τελευταίο που κατά τη γνώμη μου και το πιο χαρακτηριστικό. Ξέρετε ποια εταιρεία έχει αναλάβει το έργο των κατεδαφίσεων? Όχι, κύριε. Η Λάμδα, γιατί δεν ισχύει στο δημόσιο, η Λάμδα επέλεξε ως ανάδοχο εταιρεία για το έργο των κατεδαφίσεων την εταιρεία Intracat. Intracat. Ξέρετε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Intracat? Δεν τα παρακολουθώ αυτά. Ο κύριος Κόκαλης. Με συγχωρείτε, δεν μπορούν του ΣΥΡΙΖΑ να πάρουν ένα τηλέφωνο τον ευρωβουλευτή του, κύριο Πέτρο Κόκαλη, και να τον ρωτήσουν από ποιον σκοπεύει να πληρωθεί η εταιρεία του? Γιατί είναι μέτοχος στην Intracat ο κ. Πέτρο Κόκαλης. Καλά, αφού η Κόκαλης και αυτός, όλοι Κόκαλη. Λοιπόν, ερώτηση. Δεν μπορούν ούτε μεταξύ του να συνεννοηθούν. Ένα τηλέφωνο στον κύριο Πέτρο Κόκαλη να τον ρωτήσουν. Ευρώ, Πέτρο, από ποιον πληρώνεσαι? Από το Γεωργιάδη, από το Υπουργείο Ανάπτυξη, από την Ελληνικό ή από τη Λάμδα? Μάλιστα. Θα ήταν αρκετό για να λυθεί και αυτό το ψεύδος. Αλλά εντάξει. Πάει γι' αυτό. Ακούστε. Έκανε καριέρα κατά του. Αντί να κάτσουνε. Εγώ θα σα πω λίγα τη γνώμη μου. Το ίδιο γίνεται και με τη Βόρεια Κέρκυρα στην Ερημίτη. Ο ένα δρόμο αυτή τη ζωή είναι να πει ότι αυτό το έργο είναι ένα εθνικό έργο. Προσέξτε, το έργο αυτό ξεκίνησε με πρωθυπουργό Σαμαρά. Παρά την αρχική ένθεση του Τσίπρα, συνεχίστηκε τελικά ο πρωθυπουργό Τσίπρα και τελικά ολοκληρώνεται ο πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Λοιπόν, τώρα να το πούμε να προβληθεί ως μια συλλογική εθνική μας επιτυχία. Σωστός. Αντί να το παρουσιάζουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Σωστός είσαι. Αντί με τις μεμψημυρίες. Ναι, σωστό είναι αυτό.
Σωστό. Λοιπόν, τώρα πάμε τώρα σε ένα θέμα που προέκυψε αυτές τις μέρες από την, από την κατάθεση μάλλον στο δικαστήριο, γιατί πρόκειται περί δίκης, δηλαδή, την οποία έκανε ο κύριος Χουρής τον κύριο Καλογρίτσα, επειδή ο κύριος Καλογρίτσας του είχε ζητήσει 3 εκατομμύρια τότε. Εντάξει, δεν μπω εγώ το παρασκήνιο τώρα με την τράπεζα, τι έγινε, πήγαν τα λεφτά, τέλος πάντων. Και αυτός είπε ότι εμένα, εγώ τα λεφτά τα ζήτησα για να ανοίξω το κανάλι, γιατί μου με στείλανε από το ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, έχει δημιουργηθεί ένα θέμα και βλέπω να ότι... Για να το καταλάβουμε. Ναι, το ο κύριος Καλογρίτσας, εκτός από εργολάβος, είναι ένα ιστορικό πρόσωπο της ελληνικής αριστεράς. Ναι. Ο Δήμος που ξέρει καλά τα της αριστεράς θα σας εξηγήσει ότι πρόκειται περί στενού και προσωπικού φίλου του Χαρέλα Βλωράκη. Τον έχει συναντήσει, ο Δήμος Βερίκιος στο γραφείο του Βλωράκη. Στο σπίτι του τώρα, στο 84. Όχι, δεν είναι ψέμα. Μιλάμε για ένα πατριάρχη λοιπόν της ελληνικής αριστεράς. Πολύ ωραία. Αυτός ο πατριάρχης ελληνικής αριστεράς, λέτε στα γεράματα να αποφάσει να πλήξει το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς με ψέματα για κάνει το χαρτίρι του Μητσοτάκη. Όχι. Το πιστεύετε αυτό? Όχι. Ωραία. Ο άνθρωπος πήγε στο δικαστήριο, του ζητάει ο Χούρη 3 εκατομμύρια του επιστρέψει και αυτός εξηγεί ότι μα δεν ήταν να επιστραφούν τα 3 εκατομμύρια. Τα 3 εκατομμύρια μου τα δώσατε κύριε Χούρη με ψεύτικα τιμολόγια δίθεν έργων κατ' εντολήν του White House, που μετά υποτείνει το Μέγαρο Μαξίμου και του κυρίου Παφά, που τα δώσε για να τα δώσω να μπω στο διαγωνισμό για τις λευκές άδειες, επειδή έτσι ήθελε τότε η κυβέρνηση και θέλετε να κάνετε μια εξυπηρέτηση τότε η κυβέρνηση, και μετά τα δεν μπορούσα να μπω στην άδεια, τα κράτησα γιατί μου μεταδώσε το παξευάνε το ντοκουμέντο. Κάπως έτσι. Πολύ ωραία. Αυτά είπε στο δικαστήριο. Τώρα εδώ, δύο δρόμους έχει ζωή σήμερα, μην κοροϊδόμαστε. Ο ένας δρόμος είναι να βγει ο κ. Παπά σήμερα το πρωί, να πάει με τον δικηγόρο του να καταθέσει μια ωραία μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση τον κ. Καλογρίτσα. Δεν νομίζω να το πει, κύριε, αυτά που λέτε είναι ψέματα. Και μετά ο κ. Καλογρίτσας να πάει στο δικαστήριο με ό,τι αποδεικτικό μέσο έχει και να αποδείξει τους ισχυρισμούς του. Μάλιστα. Περίπτωση δεύτερη. Να κάνει ο κ. Παπά όπως κάνει μέχρι εδώ και 2-24 αυτό που λέμε στη λαϊκή την πάπια. Ο κ. Παπά για το θέμα αυτό δεν έχει κάνει ούτε tweet. Ούτε tweet δεν έχει γράψει. Τι να κάνει, μπορεί, δεν μπορεί τώρα. Λοιπόν, δεν είναι πολύ ωραία. Αν δεν γράψει το tweet, πρέπει ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ να το διαγράψουν. Γιατί πρέπει να το διαγράψουν? Για να το καταλάβουμε τώρα. Η έκδοση εικονικών τιμολογίων που κόβονται για άλλο σκοπό σε άσχετη εταιρεία και που πηγαίνουν για άλλο σκοπό είναι φορολογικό αδίκημα βαρύ, όπως ξέρετε. Λέγεται εικονικό τιμολόγιο. Δεύτερο. Η ιδέα ότι ο αρμόδιος τότε υπουργός κ. Παπάς προσπαθούσε να στήσει το διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες του οποίου ήταν ο υπεύθυνος για να τον διενεργήσει αποτελεί και πολιτικό πρόβλημα αλλά και νομικό πρόβλημα. Λοιπόν, δεν μπορεί το ΣΥΡΙΖΑ να κάνει τώρα ότι όλο αυτό δεν συμβαίνει, γιατί παραλαμβάνω η καταγγελία δεν προέρχεται από τον Γεωργιάδη ή από κάποιο πολιτικό αντίπαλο, προέρχεται από αυτό που είπαμε πριν, πατριάρχη της ελληνικής αριστεράς. Ωραία. Αν ο Τσίπρας δεν κάνει τίποτα και ο Παπάς δεν πάει στα δικαστήρια, τι σημαίνει αυτό? Ότι τα κάνανε μαζί. Ότι τα είχαν και ο Τσίπρας. Σε αυτή την περίπτωση, αυτή η διαπρίση κύριε και ειδικής αριστεράς, ο κύριος Φίλης, πάνω χάρη, ο κύριος Σακαλώτο, όλοι αυτοί, τι θα πούνε τώρα σήμερα? Θα πούνε δεν πειράζει που προσπαθήσαμε να στήσουμε το διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες? Και μια και είμαστε εδώ στον Α, να σας θυμίσω ότι σε μια εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη εκείνη την περίοδο, δεν ξέρω αν το θυμάστε, ο Δήμος σίγουρα το θυμάται, είχε μπει στο πλατό της Ελένη Μενεγάκη ο Δημήτρης Κοντομινάς. Έτσι. Και είχε πει ότι ο άνθρωπος που παπά μου ζήτησε να του δώσει το 51% του σταθμού. Το θυμάσαι, Δήμο μου? Ναι, πώς δεν το θυμάμαι, αφού ήμουν μέσα εγώ. Πολύ αυτό, και γίνει ο χαμός στην Ελλάδα. Στη συνάντηση Καλογρίτσα. Ο Δήμος ήταν εκεί, το ξέρει το όλο. Πολύ ωραία. Έγινε 2-3 μέρες, αν όχι την επόμενη, η εμφάνισή του στην Ελλάδα. Λοιπόν, προσέξτε της λοιπόν πόσα πράγματα έχουμε. Προσέξτε. Έχουμε το κύριο Μαρινάκη που έχει πει στην εκπομπή του κυρίου Νίκου Χατζηνικολάου ότι πήγε σπίτι του ο Νίκος Παπάς και του ζήτησε κατ' εντολή του Τσίπρα να του δανείσει 20 εκατομμύρια ευρώ για να μπορεί να πληρώσει ο Καλογρίτσας και να πάρει την άδεια. Ένα το κρατούμενο. Το κύριο Δημήτρη Κοντομινά βγήκε και είπε εκείνη την εποχή ότι ήρθε ο άνθρωπος παπά και μου είπε να δώσω το 51% του σταθμού στον Καλογρίτσα. Έχουμε τώρα τον Καλογρίτσα που λέει ότι ο Χούρη μου έδωσε 3 εκατομμύρια κατ' ελλήν του παπά για να πω στις τηλεοπτικές άδειες.
Έχουμε τον παπά που κρύβεται και δεν κάνει tweet και τον Τσίπρα που το διαγράφει. Με συγχωρείτε. Τι κάνει ο νιάς στα κεραμιδιά. Κατάξτε αυτό σύγκριμος, αλλά είπατε? Δεν τον διαγράφει, δεν, στο καταστατικό του απαγορεύεται, δεν έχουν διαγραφεί αυτοί. Καλά, εντάξει. Όχι, είναι όντως, είναι όντως αυτό. Εντάξει, εντάξει. Ωραία, εντάξει, εγώ θέλω... Όχι, θέλω να το ξέρετε. Να πάρουν πίσω και τη Ραχήλ Μακρύ, αφού δεν διαγράφουν, να κάνουν έτσι νομοσύνη το σώρο. Θέλω να ρωτήσω όμως κάτι άλλο και κάτι άλλο τον Άδωνη τον Γεωργιάδη. Τες από το πρωί βγαίνεις και λες ορθώς και καλά κάνεις και αυτή είναι η δουλειά σου. Το δημοσίευμα του πρώτου θέματος πρέπει να πάρει θέση η αξιωματική αντιπολίτευση ως κόμμα. Η κυβέρνηση κατά τη γνώμη τη δική σου ως κορυφαίο στέλεχος κυβερνητικό πρέπει να δώσει και τα ονόματα των εμπλεκομένων σε αυτή την άλλη σκοτεινή υπόθεση της ΕΥΠ με παιδεραστίες, με πρωην υπουργός, με αυτή η υπόθεση. Stop. Μου είναι άγνωστη αυτή η υπόθεση. Διάβασα τα σχετικά αυτό το ντοκουμέντο. Το ντοκουμέντο όμως. Και εγώ δεν κατάλαβα. Και είμαι ειλικρινής ότι δεν έχω καταλάβει. Δεν γράφει κανένα όνομα. Α, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω σε ποιους αναφέρεται. Ούτε εγώ. Επίσης, οφείλω να σας πω ότι μου κάνουν εντύπωση δύο πράγματα. Το πρώτο αναφέρεται σε καταγραφές του 16, δηλαδή επί ΣΥΡΙΖΑ, και ρωτώ. Εάν οι καταγραφές γίνανε το 16, για ποιο λόγο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που έφυγε μετά από 3 χρόνια από την εξουσία δεν ερεύνησε αυτή την υπόθεση για πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας? Αναφέρομαι στο δημοσίευμα. Δεν σου κάνει λίγο εντύπωση αυτό? Και η ελληνική δικαιοσύνη που έχει καταγραφές 3 χρόνια τι έκανε? Με συγχωρείτε, από το δημοσίευμα το κατάλαβα και από το πόσο προσεκτικός ήταν ο Βαξεβάνης να μην φανεί σε ποιο ονόματα αναφέρεται για να μην κατηγορηθεί ούτε ότι τους φωτογράφησε. Τι να πιστεύεις ότι δεν έχει τόσο σοβαρά τα στοιχεία? Γιατί δεν έχει συνηθίσει ο Βαξεβάνης σε τέτοιες ευγένειες. Εν πάση περιπτώσει όμως, εάν αυτά υπάρχουν και είναι αποδεδειγμένα, το τονίζω, γιατί δεν εκτελούμε ανθρώπους για πλάκα, ασφαλώς και η δικαιοσύνη να δράσει και να κάνει τα λέοντα. Χωρίς συζήτηση. Μάλιστα. Εσείς, αν υπάρχει εν ενεργεία πρόσωπο που εμπλέκεται σε αυτή τη ιστορία, θα το διαγράψετε. Μα δεν λέει εν ενεργεία ο Βαξεβάνης. Μα λέει εν αποστρατεία. Υπάρχει ένας εν αποστρατεία και ένας εν ενεργεία. Σας λέω για τα ονόματα, τα ξέρουμε. Ναι, εγώ δεν έχω κάποιο. Δεν μου τα λέτε και εμένα. Ναι, μετά ιδιαίτερα. Αυτό και εγώ δεν έχω ιδέα πάλι τα ονόματα. Δεν μου να τα ξέρετε. Ρωτάω λοιπόν εγώ τον Άδωνη Γεωργιάδη, αν ένας εμπλεκόμενος είναι ενεργεία βουλευτή, θα τον διαγράψετε αυτό? Όποιος είναι εμπλεκόμενος σε τέτοιου είδους ιστορίες δεν μπορεί να έχει θέση στη Νέα Δημοκρατία. Τελεία. Το καθαρίσατε, το πιάτωσες. Όχι, τέλος. Και ζητάτε το ίδιο και από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ασφαλώς. Βασική αρχή δηλαδή. Εμείς δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ. Ασφαλώς και αν βρεθεί ότι δικός μας άνθρωπος είναι εμπλεκόμενο σε ιστορία που διάβαζε εκεί με μια 17χρονη, ας πούμε. Τι υπάρχει ζήτηση από αυτού? Όχι, καμία. Όχι, δεν υπάρχει ζήτηση. Μα τώρα, ζήτηση, με συγχωρείτε, ναι. Σε αυτό δεν μπορεί να υπάρχει ζήτηση. Καλά, δικογραφία είναι αυτή που παρουσιάζει το εφημερίδα, δεν είναι? Ναι, αλλά εγώ θα κρατούσα μια πισινή, επαναλαμβάνω, γιατί μιλάμε για καταγραφές του 16. Εντάξει, αυτό είναι 20, αυτά τα ερωτήματα που θέτεται είναι άλλου. Είναι πολιτικά μιλάμε, ερωτήματα. Και μιλάμε για κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως, λίγο αργά δεν το θυμηθήκαμε. Πάντως έγινε το περιστατικό. Δεν το γνωρίζω. Λέω λίγο αργά δεν το θυμηθήκαμε. Για να μην έχει κινηθεί καμία δίωξη ή καμία έρευνα, κάτι υπάρχει εδώ, κάτι έχει συμβεί. Δεν το ξέρω. Ναι. Δεν το ξέρω. Εγώ επειδή διάβασα. Το δούμε, δεν έχω... Ξεκαθαρίζω. Εγώ δεν γνωρίζω τα ονόματα όπως δεν τα ξέρετε εσείς. Ωραία, εγώ δεν τα γνωρίζω δεν και παραλαμβάνω η Νέα Δημοκρατία. Εφόσον ήταν η αστυνομία, δεν έχει κανένα λόγο να συγκαλύψει κανέναν. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, άρα λοιπόν το καθαρίσατε, είστε απόλυτα σαφείς. Να... Εγώ από όλη αυτή τη συζήτηση κρατάω ένα πράγμα. Αλλά προσέξτε, μην εξομοιώνουμε δύο περιπτώσεις. Όχι, 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 όχι. Η μία μου λέτε κάποιος τέλεχος Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός ή ενεργεία βουλευτής. Θέλω να τελειώσουμε αυτή την κουβέντα. Τέτοια, αυτή η κουβέντα για μένα είναι στενάχρονο. Για την οργανωμένη προσπάθεια δεν είναι ίδια, δεν είναι ίδια, δεν είναι. Δεν είναι ίδια. Το καθένα έχει τη δική του σοβαρότητα πάντως, έτσι. Το καθένα από αυτά, σαν θέμα... Συμφωνώ. Έχει αλλά μια είναι τελείως διαφορετικό ζήτημα. Το ένα αφορά προσωπικά αγαπητέ, έναν άνθρωπο και το άλλο αφορά την κυβέρνηση τότε και το κόμμα. Έτσι. Είναι, αυτή είναι η διαφορά των δύο θεμάτων. Εγώ όμως το να παίρνει πρώην υπουργός, τώρα είναι κάπου αλλού αυτός, είναι δημόσιο πρόσωπο ακόμα, να παίρνει να πούμε. Τι είπες, τι? Να παίρνει και να κάνει με 17χρονος, είναι προσωπικό θέμα μεν, αλλά δεν έχει καμία θέση στη Νέα Δημοκρατία. Έχει, να σου το πω διαφορετικά. Έχει. Είναι προσωπικό θέμα μεν, με ηθική απαξία δε. Μάλιστα. Τελεία.
Το καταλάβαμε. Έχουμε κάτι άλλο. Πρέπει να πάει τώρα. Έχει, ναι. έχει ομιλία στο Sky τώρα. Έλα. Εγώ ένα πράγμα λέω. Ότι η ζωή είναι δύσκολη. Θυμάσαι, Άδωνη Γεωργιάδη, προεκλογικά που γύρναγες, όργωνες όλη την Αθήνα και ένα μεσημέρι Κυριακής σε ένα μαγαζάκι στην παλαιά Κηφισιά από πάνω στην Αμαριλίδα, ένα γαλλικό καφέ. Α, ναι, βέβαια, είχαμε πέσει μαζί στο καφέ. Πέσαμε ναι. στο καφέ. Λοιπόν, ναι, χτες ναι. το βράδυ, δίνει τώρα στην εξεταστική η κόρη μου και ήταν έτσι ζαλισμένη. Της λέω: πάμε στην Αμαριλίδα, γιατί απέναντι είναι το σχολείο. Και έκλεισε. Δεν είναι μόνο ότι έχει κλείσει αυτό. Δεν είναι μόνο ότι έκλεισε αυτό το μαγαζί. Έκλεισαν όλα σε αυτό το σοκάκι. Έξι μαγαζιά με την κυρία που αυτή. Έκλεισαν τα πέντε μαγαζιά. Μα βεβαίως, διότι μέσα στην καραντίνα, αδερφέ, ναι. όλα τα μαγαζιά τα οποία ήταν στο όριο, ναι. δεν έπρεπε να πάρουν μια επιλογή. Εάν θα δώσουν τη μάχη για να επιβιώσουν μετά την καραντίνα περίοδο ή αν θα κλείσουν. Ξέρεις πόσο στεναχωρήθηκα χθες το βράδυ. Κι εγώ, ήταν και πολύ ωραίο μαζί. Ναι. Λοιπόν, τώρα, κύριε Γεωργιάδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ γιατί ξέρουμε ότι έχετε μια υποχρέωση στο Sky. Θα πάτε στον Δημήτρη Οικονόμου τώρα, να περάσετε ευχάριστα εκεί. Έχουμε συνέντευξη στο Sky και θα περάσω όπου περνάω συνέντευξη. Θα περάσω όπως περνάω στις συνεντεύξεις μου. Μα τις χαίρεστε, αυτό λέω. Γενικώς ευχαριστιέμαι. Ευχαριστιέστε, το ξέρω. Καλημέρα, γεια σας.